Είναι αλήθεια ότι βιώνουμε τραγικές στιγμές. Βρισκόμαστε στα μέτωπα των πυρκαγιών από την πρώτη στιγμή και εγώ και ο Πέτρος ο Τατούλης και όλη η παράταξή μας. Η κατάσταση είναι τραγική. Ξεκίνησε, όπως είπατε, εδώ και αρκετές μέρες από τη Μεσσηνία, τις περιοχές της Πηλίας, το Βασιλίτσι και προχώρησε στην Ιχαλία. Στην ορεινή Ιχαλία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Στο Καρνάσι κάηκαν σπίτια. Η Ανατολική Μάνη, όπου εχθές κάναμε ένα οδηπορικό, πραγματικά θέλω να σας πω ότι υπάρχει τεράστια καταστροφή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το βιός όλων των κατοίκων εκεί, των χωριών γύρω από το Γήθιο, έχει καταστραφεί. Δεν έχει καταστραφεί εκεί δάσος. Έχουν καταστραφεί τα ελαιόδεντρα, δηλαδή η παραγωγή τους, η ίδια τους η ζωή. Και επίσης έχουν καεί σπίτια. Και φυσικά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και στο μέτωπο της Μεγαλόπολης ακόμα και η φωτιά, αλλά εκεί που γίνεται ο μεγάλος αγώνας να μπορέσουμε να σβήσουμε την πύρινη λέλαπα που κατέστρεψε την περιοχή είναι η Γορτινία. Είδαμε κάποιες παρεμβάσεις σας όλες αυτές τις μέρες ως παράταξη, ως Νέα Πελοπόννησος. Ζητήσατε αρχικά την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έγινε μια παρέμβαση για ζωοτροφές σε κτηνοτρόφους που δεν έχουν να ταΐσουν τα ζώα τους και είδαμε κι άλλη μια παρέμβαση μορφή για τον Περιφερειάρχη ότι είναι απόνα από τις πυρκαγιές και την ίδια ώρα που καίγονται δάση, σπίτια, περιουσίες, καλλιέργειες κλπ. Ο ίδιος κάνει μπάνια και ζητήθηκε η παραίτησή του. Είναι ρεαλιστικό και πραγματικό αυτό. Δεν είναι ένα παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ένα-ένα. Αυτό που ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή είναι να γίνει άμεσα σύγκληση έκτακτου Περιφερειακού Συμβουλίου για να δούμε με ποιο τρόπο θα συνεργαστούμε όλοι μαζί να υπάρχει ένας συντονισμός και ένας σχεδιασμός για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την άμεση, με τις άμεσες αποζημιώσεις των πληγέντων. Ουδέποτε έχει γίνει αυτό μέχρι σήμερα. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής μία αδράνεια, μία ραστόνη, λες και είμαστε πραγματικά σε διακοπές. Σαν και τώρα ηχεί στα αυτιά μου η πρόταση του κυρίου Περιφερειάρχη στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να τελειώνουμε, ρε παιδιά, να πάμε διακοπές. Και είχα κάνει και τότε παρέμβαση και του είχα πει ότι δεν υπάρχουν διακοπές. Μπορεί να υπάρξουν λόγοι που θα πρέπει να συνεδριάσουμε το 15 Αύγουστο. Και υπήρξαν αυτοί οι λόγοι. Δεν είδα βέβαια καμία ευαισθησία ούτε από τον κύριο Σκατζό, που δεν υπάρχει, δεν ξέρω που είναι, ούτε από τον κύριο Νίκα, λέω τον κύριο Σκατζό γιατί είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τις ζωοτροφές. Έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία και ως παράταξη, όπου διοικήσαμε για 10 σχεδόν χρόνια την περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά το ξέρετε όλοι ότι ο κύριος Τατούλης έχει υπηρετήσει πολύ σημαντικές θεσμικές θέσεις, ξέραμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα θα είναι οι ζωοτροφές. Γιατί όσα κοπάδια σώθηκαν, γιατί έχουμε και μεγάλη απώλεια στο ζωικό κεφάλαιο, κάηκαν όμως οι αποθήκες με τις ζωοτροφές, δεν υπάρχουν βοσκότοποι να βοσκήσουν τα ζώα που απέμειναν, άρα οι ζωοτροφές είναι ένα θέμα πρώτης ανάγκης. Κάναμε παρέμβαση, όμως κάναμε και ουσιαστική δράση, δηλαδή επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το γραφείο της κυρίας Αραβατζή και με τον κύριο Τζουμάνη που είναι ο δικός της σύμβουλος και ζητήσαμε άμεσα, ήδη είχαν προχωρήσει καταγραφές και ήδη μας είπε ότι ξεκινούν οι πρώτες ζωοτροφές. Το θέμα είναι λοιπόν να υπάρχει συντονισμός, να μην ξαναδούμε φαινόμενα ότι έρχονται ζωοτροφές και αντί να πηγαίνουν στους πληγέντες κτηνοτρόφους, πηγαίνουν σε άλλες περιοχές, γιατί το είδαμε και αυτό. Ποια είναι η δική σας άποψη με λίγα λόγια για το τι έφταιξε και πήραν τόση έκταση οι πυρκαγιές? Σίγουρα δεν μπορώ να μιλήσω ως ειδική σε αυτό το θέμα, όμως θα πω αυτό που έζησα από κοντά, γιατί σας είπα ότι βρισκόμουν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Και κυρίως συνομίλησα με τους κατοίκους. Ξέρετε, στα χωριά μας, οι άνθρωποι που ζουν μόνιμα εκεί, ξέρουν πάρα πολύ καλά και μπορούν να καταλάβουν αν υπάρχει σχέδιο ή δεν υπάρχει σχέδιο, διότι δεν είναι πρώτη φορά που αντιμετωπίζουν πυρκαγιές. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όλοι είχαν οργή και θυμό για τις πρόωρες εκενώσεις.
Θεώρησαν δηλαδή ότι έγιναν πρόωρες εκενώσεις και ότι δεν είχαν τη δυνατότητα οι άνθρωποι των χωριών, οι νέοι άνθρωποι, να απομακρυνθούν οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Όμως σε άλλες πυρκαγιές μας έλεγαν ότι οι ίδιοι κάτοικοι με τις υδροφόρες τους έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο σε πυρκαγιές που ξεκινούσαν. Γιατί η πυρκαγιά, όπως λένε και οι πυροσβέστες, πρέπει να την ξεκινήσεις, να την χτυπήσεις την ώρα που ξεκινάει, να μην σου φύγει. Άρα λοιπόν υπήρχε τεράστιο θέμα με αυτό. Ακούσαμε πάρα πολύ θυμό, κραυγές από τους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν φύγει και έβλεπαν τα σπίτια τους να καίγονται. Και είδαμε κάποια άλλα σπίτια που σώθηκαν, να σωθούν, ότι σώθηκαν, λόγω ότι ήταν κάποιοι εκεί με τις υδροφόρες και ήξεραν τα περάσματα που θα κάνει η πυρκαγιά. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπήρξε έλλειψη εναέριων μέσων. Και το λέω ξεκάθαρα, δεν το λέω μόνο εγώ, έχει γίνει έκκληση από όλους για τα εναέρια μέσα και κυρίως από τους δημάρχους. Όπου δυστυχώς όταν ήρθαν τα εναέρια ήταν λίγο αργά, γιατί είχε γίνει ήδη πολύ μεγάλη καταστροφή. Η αντίρρησή μας είναι και η έντονη ένστασή μας είναι ότι αντί να υπάρχει από την Περιφερειακή Αρχή μία έντονη διεκδίκηση και ο κύριος Νίκας να μπει μπροστά για αυτή την διεκδίκηση, είδαμε τους πάντες να κάνουν εκκλήσεις, τους βουλευτές, τους δημάρχους, τους προέδρους των χωριών, εκτός από τον κύριο Νίκα που, όπως είπατε, και δεν το λέμε εμείς αυτό, ούτε είναι παραδείγματος χάρη, είναι γεγονός, μας κατήγγυλαν πάρα πολλοί πολίτες ότι ο κύριος Νίκας την Κυριακή, την ώρα που καιγόταν η Πελοπόννησο σε όλα τα μέτωπα ενεργά, στην Ανατολική Μάνη, στην Άνω Μεσσηνία, στην Ιχαλία, στην Μεγαλόπολη, στο Ίσαρι, ήταν τεράστιο το μέτωπο, και στη Γορτινία, μας είπαν ότι ήταν και έκανε μπάνιο. Αυτό είναι κάτι αδιανόητο. Και για την δική μου άποψη το πως ένας αιρετός πρέπει να έχει αίσθημα ευθύνης, αλλά προκάλεσε και όλο τον κόσμο γιατί ήταν σε κοινή θέα. Θα πρέπει η Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει το ύψος της ευθύνης που της αναλογεί. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και θέλω να πάω και ένα βήμα παραπέρα, θεσμικά, γιατί τολμώ να λέω πάντα την άποψή μου ελεύθερα, σε σχέση με τις αποφάσεις του κυρίου Πρωθυπουργού για ορισμό συντονιστών για την ανασυγκρότηση των περιοχών. Θέλω λοιπόν να πω πως κατά τη γνώμη μου, εδώ μιλάμε για μια υποβάθμιση των αιρετών εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης. Είναι κάτι που πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ να το δούμε. Θέλω να σας πω ότι πέρα από τα πολιτικά συμπεράσματα που βγαίνουν για τις επιλογές των προσώπων που θα συντονίσουν αυτές τις ανασυγκροτήσεις, είτε στην Εύβοια είτε στην Πελοπόννησο ή δεν ξέρω πού αλλού, εδώ θα πρέπει οι αιρετοί και κυρίως αυτοί που έχουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και που έχουν εκλεγεί για να ασκήσουν διοίκηση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους.